Στο πείραμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε έναν ογκομετρικό κύλινδρο στον οποίο έχουμε βάλει νερό όγκου 25 ml. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και έναν μεταλλικό κύλινδρο με τον οποίο έχουμε μετρήσει τη διάμετρο της βάσης με έναν χάρακα η οποία διάμετρος είναι 2 εκατοστά και έχουμε μετρήσει και το ύψος του το οποίο είναι επίσης 2 εκατοστά. Στη συνέχεια τοποθετώ τον μεταλλικό κύλινδρο μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο. Και παρατηρώ ότι ο όγκος του νερού έχει ανέβει περίπου στα 31 ml. Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιούμε πάλι έναν ογκομετρικό κύλινδρο στον οποίο έχουμε βάλει νερό ύψους 15 ml. Επίσης χρησιμοποιούμε και δύο κύβους και οι οποίοι έχουν ακμή 1 εκατοστό. Ο ένας κύβος είναι μεταλλικός και ο άλλος κύβος είναι ξύλινος. Αρχικά βάζουμε τον μεταλλικό κύβο μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο. Και παρατηρούμε ότι ο όγκος του νερού έχει αυξηθεί στα 16 ml. Στη συνέχεια του πειράματος παίρνουμε τον ξύλινο κύβο και τον βάζουμε μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο. Παρατηρούμε ότι και πάλι ο όγκος του νερού αυξάνεται στα περίπου 16 ml.